Συνελήφθησαν οι δράστε των ενόπλων λιστιών που σημειώθηκαν τον Οκτώβριο σε δύο πρατήρια υγρών καυσίμων και ένα περίπτερο της δυτικής Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για δύο ομογενείς 39 και 42 ετών. Ο 39χρονος συνελήφθη το περασμένο Σάββατο, ύστερα από κινηματογραφική ληστεία που διάπραξε σε περίπτωση το κορδελιό. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε η εμπλοκή του σε δύο ακόμη ληστείες που είχαν προηγηθεί στις 5 και 24 Οκτωβρίου με στόχο βενζινάδικα στα διαβατά και τον έβοσμο. Αντιστοίχως, από που μαζί με τον 42χρονο άρπαξαν υπό την απλή όπλου της εισπράξης. Είναι χαρακτηριστικό ότι και στις δύο παραπάνω ληστείες άσκησαν βία εναντίον των υπαλλήλων προκειμένου να αποσπάσουν τη λύα τους. Στο Κυλκί, στη σύλληψη τριών 17χρονων για κλοπή μοτοσυκλέτα προχώρησαν αστυνομικοί του τοπικού τμήματο ασφαλείας. Όπω προέκυψε από την έρευνα, οι τρει ανήλικοι αφαίρεσαν μια σταθμευμένη μοτοσυκλέτα ιδιοκτησίας 19χρονου και στη συνέχεια τη μετέφεραν σε χώρο αποθήκης όπου την αποσυναρμολόγησαν σε επιμέρου ανταλλακτικά. Στι οικίες δύο εκ των συλληφθέντων εντοπίστηκαν τα ανταλλακτικά τη κλεμμένη μοτοσυκλέτα και αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη. Στην Κατερίνη, η δικογραφία σχηματίστηκε από την υποδιεύθυνση ασφάλεια σε βάρο δύο γυναικών από τη Βουλγαρία για κλοπή πορτοφολίου σε κατάστημα. Οι δύο γυναίκες ηλικίας 21 και 18 ετών, όπως προέκυψε από την έρευνα, αφαίρεσαν από τσάντα 45 χρόνια σε ένα πορτοφόλι με το χρηματικό ποσό των 440 ευρώ μέσα σε κατάστημα ενδυμάτων χωρίς να γίνουν αντιληπτές. Τροχείο ατύχημα με τραυματισμό ενό μοτοσυκλετιστή το πρωί τη Τετάρτη στο κέντρο τη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Νίωνο Δραγούμη και Εγνατεία, υπό αδιευκρίνηστε συνθήκε, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με ένα δίκυκλο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγό τη μοτοσυκλέτα, τον οποίο παρέλαβε στενοφόρο και το μετέφερε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Σύμφωνα με ενημέρωση του ΟΚΑΒ, ο τραυματία φέρει κατάγματα στο χέρι και το πόδι. Τροχαίο ατύχημα είχαμε και στην Αλεξάνδρεια Ημαθία, στο οποίο συμμετείχαν ένα φορτηγό αυτοκίνητο, ένα ταξί και ένα γιοταχή. Όπω βλέπουμε και στι φωτογραφίε από τι συγκρούσει, υπήρχαν μόνο υλικέ ζημιέ και δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Προληπτικά, ο δικός του Ιωταχή μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγεία.